Η παρουσία φίλων και συνεργατών μου, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους, όλα τα μέσα ενημέρωσης για τη σημερινή τους παρουσία. Προχωρώ στη δήλωσή μου. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσα στις 23 Οκτωβρίου του 2014, είχα ενημερώσει για την απόφασή μου όπως αναστήλω τη συμμετοχή μου από τη λειτουργική και διοικητική διαδικασία του Δήμου Πάφου, συμβάλλοντας και βοηθώντας έτσι στην επιτάχυνση του ανακριτικού έργου με στόχο πάντοτε την πλήρη διλεύκανση των υποθέσεων. Η απόφαση αυτή λήφθηκε αυτόβουλα και με κριτήριο την συνδρομή μου στην εξομάλυση του τεταμένου κλίματος που με τα λύπη μου διαπιστώνω πως εντέχνως κάποιοι επιχείρησαν και επιχειρούν να συντηρούν ακόμη και σήμερα. Από την πρώτη μέρα που οι δημότες της πόλης μου με τίμησαν, εκλέγοντάς με στη θέση του Δημάρχου της ΠΑΦ, ένα στόχο είχα, την συνεισφορά μου στην ανάπτυξη και πρόοδο της πόλης μας. Στόχος μου ήταν η διασφάλιση όλων εκείνων των συνθηκών που θα καθιστούσαν τον Δήμο μας πρωταγωνιστή και πρωτοπόρο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα δεν αφήνουν κανέναν ευχαριστημένο, όσο δε μάλλον το άτομό μου που βρίσκεται στο πηδάλιο του Δήμου τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλοί μου θέτουν καθημερινά το ερώτημα γιατί δεν σπάω τη σιωπή μου και δεν τοποθετούμε δημόσια. Έχω πάρα πολλά να πω και να εκφράσω για όλα τα θέματα και τις υποθέσεις στα οποία κάποιοι επιχείρησαν και επιχειρούν να με εμπλέξουν. Από την άλλη, οφείλω όμως να σεβαστώ την ανακριτική καθώς και την νομική διαδικασία που βρίσκονται σε εξέλιξη, κάτι που δεν μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ δημόσια. Δεν είμαι άτομο που έχει συνηθίσει να κρύβεται ή να υπεκφεύγει, αλλά ούτε και να φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του. Ο Σάββας Βέργας θα τοποθετηθεί για όλα τα θέματα με την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου καθώς και των διαδικασιών που εκκρεμούν. Στόχος και επιθυμία μου είναι να λάμψει η αλήθεια και αυτό θα πράξω μέχρι τέλος. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει τεθεί επιτακτικά και πιεστικά από κάποια κόμματα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της παραίτησής μου από τη θέση του Δημάρχου ΠΑΦ. Ο μεγάλος προβληματισμός που γεννάται είναι ως προς τι όλη αυτή η σπουδή και εμμονή για παραίτησή μου, προτού ολοκληρωθούν οι έρευνες και πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η ενέργεια παραίτησης, με μοναδικό στοιχείο της καταγγελίας για φερόμενη εμπλοκή μου σε τυχόν παρανομίες, θα ισοδυναμούσε και με άμεση παραδοχή ενοχής. Στην ουσία, απαιτείται από τον Δήμαρχο της πόλης να παραδεχτεί ενοχή χωρίς έρευνα, χωρίς δίκη και ενώ αυτός γνωρίζει, νιώθει και δηλώνει ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω ακράδαντα πως έχω το δικαίωμα, όπως όλοι οι πολίτες, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου αποδεικνύοντας την αθωότητά μου